Καταρχήν, το 2021 με νόμο έγινε η αναμόρφωση των ελεκτικών αρμοδιοτήτων του ελεκτικού συνεδρίου. Τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταψηφίσει. Η αναμόρφωση αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη για να απορροφηθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να επιτηρεί η κυβέρνηση τους προκαθορισμένους όρους για την επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, της πράσινης ανάπτυξης, των μεταφορών και άλλων. Την ίδια στιγμή βέβαια που οι λαϊκές ανάγκες στριμώχνονται στους δημοσιονομικούς κόφτες και τα προαπαιτούμενα. Εξάλλου, ο ίδιος ο χαρακτήρας του ελεκτικού συνεδρίου ως του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου της χώρας με βασική αποστολή τον δημοσιονομικό έλεγχο του κράτους καθιστά φανερά και τον ρόλο που διαδραματίζει στο πλαίσιο βέβαια πάντα της καπιταλιστικής ανάπτυξης με κριτήριο τις δημοσιονομικές αντοχές που την καθορίζουν. Η στάση του ΚΚΕ βέβαια δεν καθορίζεται γενικά και αόριστα από την ανάγκη να υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος στις οικονομικές δαπάνες της χώρας. Κανείς φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετος σε ένα τέτοιο έλεγχο, είτε πρόκειται για υποχρεωτικούς, είτε πρόκειται για θεματικούς και στους όποιους καταλογισμούς ευθυνών. Για μας όμως βασικό κριτήριο αποτελεί το ποιος καθορίζει την πολιτική, τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο αυτής της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, άρα και την κατεύθυνση που δίνεται στον επιβαλλόμενο έλεγχο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο εκ των πραγμάτων αποτελεί ένα εργαλείο εφαρμογής της εκάστοτε κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Και σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει προφανώς συμφωνία και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις εκτός από τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Η νομιμότητα την οποία καλείται να εφαρμόσει το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι άλλη από την πολιτική της αθρώας οικονομικής ενίσχυσης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Υπαγορεύεται ουσιαστικά και καθορίζεται από τις προτεραιότητες που θέτει τόσο το ίδιο το κράτος, το αστικό κράτος, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το είδος των δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες και πάντα βέβαια με κριτήριο το κόστος όφελος και όχι με την ικανοποίηση ως κριτήριο την ικανοποίηση των βασικών λαϊκών αναγκών. Αυτές βέβαια, αυτά τα κριτήρια μάλλον δεν αφορούν την πυροπροστασία, διάφορα διπλημμυρικά έργα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι ζητήματα που αφορούν την υγεία θεωρούνται κερδοφόρα, άρα δεν είναι επιλέξιμα με βάση τις προτεραιότητες που θέτει η ίδια η ανάπτυξη. Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα με τη μορφή ερωτήματος και προς την Πρόεδρο. Έχει καθυστερήσει για παράδειγμα από το 2018 η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των εργαζομένων στην Κόσκο και παράνομα δεν εφαρμόζονται με ευθύνη και της Κόσκο αλλά και της εργοδότριας εταιρείας. Αν το έχετε στα υπόψη ή τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση για ένταξή του στα βαρέα και ανθυγινά. Είναι χαρακτηριστικό από προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις ότι υπό το πρίσμα της επιτάχυσης των διαδικασιών ή των εκτάκτων συνθήκων συρρυκνώθηκαν ακόμα και μηχανισμοί του κράτους που βέβαια δεν θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να χαράξουν μια φιλολαϊκή πολιτική, περισσότερο όμως προσέδιδαν κάποια νομιμοφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Το ενδιαφέρον της εκάστοτε κυβέρνησης δεν είναι γενικά και αόριστα να ελέγξει την νομιμότητα των δαπανών του κράτους, αλλά την κατεύθυνση που αυτές θα έχουν και αν θέλετε να προσδώσει αυτό το χαρακτήρα νομιμότητας στις πολιτικές επιλογές που κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση. Για παράδειγμα και με αφορμή την υπόθεση για το έγκλημα στα Τέμπη, μια και θίχτηκε και σήμερα εδώ, το ελεκτικό συνέδριο έδωσε την έγκριση για τη σύμβαση 717. Αλλά δεν μπορούσε να γνωρίζει όλα τα τεχνικά δεδομένα και για το τι πραγματικά θα επακολουθούσε. Αυτό τι αποδεικνύει, ότι περισσότερο το ελεκτικό συνέδριο χρησιμοποιείται με τα εργαλεία που διαθέτει αλλά και τα όρια λειτουργίας του, περισσότερο χρησιμοποιείται ως το φωτοστέφανο για τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές. Η δήθεν ανεξαρτησία του ελεκτικού συνεδρίου στον προγραμματισμό και τη διενέργεια των ελέγχων δεν αντιφάσκει μόνο σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και ουσιαστικά όταν δίνεται η δυνατότητα στη Βουλή
δηλαδή στην κυβέρνηση, να κατευθύνει σε ένα βαθμό τους ελέγχους που διενεργεί το Ελεκτικό Συνέδριο. Η λειτουργία του προσαρμόζεται στις κυβερνητικές επιδιώξεις, πλήρως υποταγμένη στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι τυχαία η απογύμνωση του ενοχλητικού ρόλου του Ελεκτικού Συνεδρίου με τη σύσταση ανεξάρτητων αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις, για τις προδικαστικές προσφυγές ή με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, παγιώνοντας και απελευθερώνοντας την ανεξέλεκτη κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την πρόθεση των υπαλλήλων του Ελεκτικού Συνεδρίου, αλλά είναι φανερό ότι με την αλλαγή προς το χειρότερο του ρόλου του, του Ελεκτικού Συνεδρίου, ούτε πρόκειται να παταχθεί η διαφθορά και να επικρατήσει η διαφάνεια. Τα φαινόμενα αυτά είναι παράγωγα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, ούτε να έχει ρόλο υπεράσπισης των συμφερόντων των λαϊκών στρωμάτων. Είναι ακόμα γνωστό το γεγονός πως μέσω του Ελεκτικού Συνεδρίου όλες οι κυβερνήσεις έχουν καταφέρει να μετατρέψουν και τους Δήμους, όπως και τις περιφέρειες, στο μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Ο έλεγχος των οικονομικών και των δαπανών των Δήμων γίνεται φυσικά με γνώμονα την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών τους και τη μετατροπή τους σε ένα ακόμα φοροεισπρακτικό μηχανισμό λαϊκών στρωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εφόσον οι υπάλληλοι των Δήμων δεν καταφέρουν να εισπράξουν έγκαιρα τις οφειλές των τρίτων προς τους Δήμους, θα τις επομίζονται οι ίδιοι. Δηλαδή, μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό των υπαλλήλων για να γίνουν πιο αποδοτικοί φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, για να σφίγγουν και αυτοί με τη σειρά τους τη θηλιά στο λαιμό των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς να δείχνουν την πραγματική ανοχή. Την ίδια βέβαια στιγμή συνεχίζεται ως και σήμερα η τακτική του καταλογισμού και της αναγκαστικής σύσπραξης των δεδουλευμένων μισθών σε περιπτώσεις Δήμων που λόγω της στρατηγικής υποστελέχωσης, των χρονοδόρων διαδικασιών αλλά και των ασφιχτικών πλαισίων που καθιστούν απαγορευτική τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων, αναγκάζονται να κρατάνε για ορισμένα διαστήματα τους εργαζόμενους και μετά την λήξη των συμβάσεών τους και να τους αναθέτουν έργα για την εκτέλεση επιτακτικών και αναγκαίων έργων που πρέπει να γίνουν. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.